ορμόνη. Και ο ψεδάργυρος. Ο ψεδάργυρος δεν αφήνει, όταν περάσει ο ιός μέσα στο κύτταρο, να πολλαπλασιαστεί. Για την ίδια αυτή τεχνική πληρώνουμε 2.200 με το Remdesivir, το Veklury, για να σταματήσουμε το ένζυμο που πολλαπλασιάζει τον ιό, το οποίο το κάνει ο ψεδάργυρος. Η Remdesivir μιμείται τη δράση του ψεδαργύρου. Κάτι το οποίο το ξέρει ο Φαούτσι, γιατί γι' αυτά με αυτά ασχολείται ο Φαούτσι. Αυτός είναι για φυλακή και θα μπει φυλακή. Αυτός θα είναι και ο αποδιεκπονταίος στράγος όλη αυτή τη διαδικασία. Το κρατάνε λίγο αυτό. Το κρατάνε λίγο αυτό. Ασχολείται 30 χρόνια με την έρευνα στο AIDS, HIV, και αυτός, ο HIV είναι ένας ιός RNA. Και αυτός χρησιμοποιεί το RDRP, το ένζυμο αυτό, για να πολλαπλασιαστεί μέσα στο κυταρόπλασμα. Έχει και άλλους μηχανισμούς, ο HIV. Και ασχολείται 18 χρόνια με την έρευνα για τους κορονοϊούς. Αν κάποιος ξέρει ότι ο ψεδάργυρος χτυπάει και το AIDS και τον κορονοϊό, αυτός είναι ο Φαούτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Τώρα ξέρετε όμως. Τεχνητά άνοση είναι η επόμενη κατηγορία. Η τεχνητά άνοση είναι άνοση από τη βαριά νόσηση λόγω των πολλαπλών νικοτινικών υποδοχέων που την αποτρέπουν. Νικοτινική υποδοχή. Πόσους καπνιστές έχουμε στους 1.000 νοσηλευόμενους σε κλινική COVID που νοσούν από COVID? Πόσους στους 1.000 είναι καπνιστές? Πείτε ένα νούμερο. 50. Οι 50 στους 1.000. Η νικοτίνη, όχι το κάπνισμα, η νικοτίνη παίζει ένα ρόλο εδώ. Μιλήσαμε για αυτά. Και ο Βαρσαλινός και ο Πουλάς. Η νικοτίνη μπορούσε να βοηθήσει από την αρχή. Θα έπρεπε να γίνει κάποια έρευνα που να αποδεικνύει με ποιον τρόπο κλινικά μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα πατς νικοτίνης ή κάποιον άλλον τρόπο χορήγησης νικοτίνης και γιατί τέλος πάντων αυτό βοηθάει τους ασθενείς. Συγγύνει ιχθύος. Τεχνητά άνοση. Η άνοση λόγω των προϊόντων γενετικής μηχανικής, αυτά τα σκευάσματα που παράγουμε, και λέμε Pfizer, Moderna κλπ. Μέσω φαρμακοπροστασίας, ας πούμε, η ιβερμεκτίνη συγγίνει ηχθείως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ιβερμεκτίνη έχει χρησιμοποιηθεί από δισεκατομμύρια πληθυσμό ή σε χώρες που το αποτέλεσμα είναι αρθριστικά 3 δισεκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη χρησιμοποιούν ή έχουν εν δυνάμει πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν με τη χρήση ιβερμεκτίνης. Δεν έχει συζητηθεί αυτό. Έχει τεχνική βέβαια. Θέλει το γιατρό να παρακολουθεί την κατάσταση και θέλει ο γιατρός να έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί και να ξέρει πότε τη χρησιμοποιήσει. Δεν είναι για τυφλή χρήση. Και τελικά μέσω κλασικών εμβολίων που λέμε η Sinovac ή η Sinopharm, άλλος με την κατηγορία τεχνητά άνωση, είναι λόγω της υχνοστοιχειακής προφύλαξης με ψεδάργυρο ή μέσω της ορμονοθεραπείας με D3. D3, τα σεκοστεροειδή, οι ορμόνες, η D3 που λέγαμε πριν. Όλοι αυτοί είναι τεχνητά άνοση. Βλέπετε, ακόμη και στην κατηγορία της τεχνητής ανοσοποίησης, δεν ανήκει μόνο αυτός που κάνει το σχέδασμα της γενετικής μηχανικής. Το εμβόλιο που λέμε. Είναι και οι άλλοι. Με τεχνητή ανοσοποίηση λειτουργούν και οι άλλοι. Του δίνεις ψεδάργυρο, του δίνεις βιταμίνη D. Του δίνεις φάρμακο προφύλαξης. Και μετά υπάρχει και άλλη μια κατηγορία, οι έχοντες ανεπαρκές ανοσιακό προφίλ, οι οποίοι είναι επιρρεπείς να νοσήσουν βαριά. Και ακόμη αυτούς τους ερευνούμε. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί, εδώ μέσα στους 1.000 ανθρώπους, πόσοι έχουν ένα προφίλ ανοσιακό το οποίο μπορώ να υποθέσω ότι είναι πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουν βαριά. Γιατί 24 μήνες δεν είναι ξεκαθαρισμένο αυτό το πράγμα. 24 μήνες περάσαμε. Δεν ξέρουμε. Εγώ ξέρω. Και πολλοί γιατροί συνάδελφοι ξέρουν. Η έρευνα του είναι. Ο κύριος Νικολόπουλος στην Αθήνα, ας πούμε, κάνει έλεγχο των υποδοχέων. AC2 υποδοχής, έκφραση, και TMPRSS2. Και βλέπει, εσύ έχεις έκφραση μεγάλη, είσαι πιο επιρρεπής. Εσύ έχεις έκφραση μικρή, είσαι λιγότερο επιρρεπής. Μια χαρά υπάρχει. Τι έγινε όταν το ζήτησε από τον ΕΟΦ να εγκριθεί? Του είπαν όχι.
Τι έγινε στη συνέχεια, το πήραν οι Αμερικάνοι και το κάναν διεθνή πατέντα. Κύριε Παρεμύρη, έσχος! Έσχος! Όπως γίνεται κατανοητό, είναι έωλο να συζητάμε και να διαχωρίζουμε τον κόσμο σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Η ιδέα ρίση των πατέρων μέσα στο Άγιον Όρος είναι ότι οι εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί οφείλουν να είναι μονιασμένοι. Μπράβο! Όλοι νοσούν, όλοι μεταδίδουν. Άλλοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν ποιος είναι ισχυρός και ποιος είναι ανίσχυρος απέναντι στον ιό. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κεντρικό ενδιαφέρον ανάδειξης τέτοιων ερευνών. Φαίνεται ότι αυτοί που είναι εκεί πάνω, οι ηγέτες, οι ψευδεπίγραφοι ηγέτες, ακολουθούν ή είναι ακόλουθοι εξελίξεων του εξωτερικού ή εντολοδόχοι συμφερόντων του εξωτερικού. Πείτε το όπως θέλετε. Λειτουργούμε σε διαφορά φάσεις από τις εξελίξεις στο εξωτερικό. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει στην επόμενη φάση. Έχουν καταργήσει μάσκες, έχουν καταργήσει υποχρεωτικότητες με πιστοποιητικά και σύντομα θα έχουμε και άλλες καταργήσεις. Εμείς φαίνεται θέλουμε να είμαστε ουραγοί στις εξελίξεις, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, πρωτεύουσες, και όταν είμαστε ουραγοί στις εξελίξεις, αυτό πραγματικά αφήνει πολλά περιθώρια και τα έχουμε δει στο παρελθόν, η καθυστέρηση της αναγνώρισης του ότι έχουμε πετρέλαιο στο Αιγαίο, που κάποτε κάποιοι χαρακτηριζόντουσαν σε εκπομπές χαρδαβέλα γραφική που τα λέγανε, και ξαφνικά τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν πόλεμο και να αναστατώσουν όλη την περιοχή για το πετρέλαιο στο Αιγαίο. Σημαίνει ότι κάποιος διαχειρίζεται την πληροφορία αυτή. Και η διαχείριση αυτή σημαίνει για κάποιους χρήματα. Λεφτά. Ο υλισμός. Ο υλισμός. Η πνευματικότητα πάει περίπατο στην πιο πνευματική χώρα στον κόσμο, που μπορεί να ισχυριστεί το πνεύμα εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια ως ιδιόν της. Και αφήσαμε κάποιους οι οποίοι δεν μιλάνε ποτέ. Ποτέ δεν κάνουν αναφορά στο λόγο τους, ούτε σε Οδυσσέα, ούτε σε Παΐσιο, να διαχειρίζονται την ύλη που προκύπτει από όλη αυτή την διαχείριση. Εσείς εδώ είσαστε δίπλα, από Τελεμαΐδα. Βλέπετε τη ΔΕΗ, βλέπουμε τα υποστρώματα του εδάφους. Στην Κίνα μιλάνε για το υπόστρωμα ότι κάτω από τους λιγνίτες πάντα υπάρχει τι χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες, λίθιο. Δεν ξέρω, δεν είμαι του χώρου των γεωλόγων. Ας μιλήσουν. Ποια είναι αυτή η πληροφορία που λέει ότι από κάτω υπάρχει λίθιο. Το πιο ακριβό προϊόν αυτή τη στιγμή και το πιο άμεσα χρειαζόμενο. Θα δώσουμε δηλαδή αυτές τις περιοχές για ένα κομμάτι ψωμί σε κάποιους, οι οποίοι τι θα κάνουν, θα πάρουν το λιγνίτι, θα πάρουν το λίθιο από κάτω. Αυτό είναι πληροφορία τώρα, αληθινή ή είναι ψεύτικη. Είναι μισή αλήθεια, είναι λάθος, είναι. Ποιος διαχειρίζεται την πραγματικότητα σε αυτή την πληροφορία. Θα πω γραφικός που το λέω τώρα. Και σε 10 χρόνια θα λέμε ναι, από κάτω είχε ηλίθεια και θα κάνουμε κανένα πόλεμο με τους γειτονές. Όπως κάναμε για το πετρέλαιο. Θα δούμε. Ποιοι θα σταθούν όρθιοι και ελεύθεροι. Όποιοι ξέρουν να ζουν με ψωμί και ελιά. Και όχι όσοι είναι κακοδιαχειριστές μιας ανελεύθερης ούτως ή άλλως επιδοτούμενης καθημερινότητας. Το ψωμί όμως και η ελιά δεν σημαίνει όποιος ξέρει να ζει φτωχικά. Έχουμε προχωρήσει σαν κοινωνία. Έχουμε φύγει από τον καιρό που ο παππούς χρειαζόταν το γαϊδουράκι του για να έρθει στην πόλη. Έχουμε τη δυνατότητα αντί για μία μέρα ταξίδι να πάω σε μία ώρα στο χωριό μου. Και μπορώ να πάω να δω και τα κτήματά μου και μπορώ να τα βλέπω και την κάμερα μέσα από το κινητό μου. Και να πατάω και το κουμπί να ανοίγουν και υποτίστρες. Αυτή η τεχνολογία είναι για να αξιοποιηθεί προς όφελος όλων ημών που έχουμε για κάποιον λόγο αποστασιοποιηθεί από τη φύση, αλλά κάνοντας αυτό αποστασιοποιηθήκαμε από τη δημιουργία, αποστασιοποιηθήκαμε από τον Θεό τον ίδιο. Αυτό ήταν το λάθος. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Το φάγαμε αμάσιτο. Όταν καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς όφελός μας και γυρίσουμε στη φύση, γιατί το ψωμί και η ελιά θα πρέπει να είναι ψωμί που εμείς παραγάγαμε στο χωράφι μας και από αυτό το μεταποιήσαμε και φτιάξαμε το αλεύρι μας και από αυτό το κάναμε
το προζύμι μας και έχουμε το ψωμί στο τραπέζι και τις ελιές, τις οποίες επίσης δικές μας είναι και εμείς πάμε και τις μαζεύουμε. Αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, αλλά έχει μια λέξη αυτή τη στιγμή για να παρακολουθήσει ο καθένας την εξέλιξή της και λέγεται οικοκοινοτισμός. Οικοκοινότητες, κοινόβιο το λένε μέσα στην το Άγιον Όρος. Ο πατέρας Δοσίθεος στις αίρες το λέει κοινόβιο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ανασυστάδες ανθρώπων και ένα αρχονταρίκι σε κάθε εκκλησία και ένα κοινόβιο οικοκοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο να μπορεί 10 οικογένειες να απασχολούνται εκεί περιστασιακά, χωρίς να εξοδεύει κανένας όλο του τον χρόνο και να παράγει όμορφα και ωραία ποιότητα υγείας. Το ότι αφορά προϊόντα είναι ένα κομμάτι, αυτό αφορά το σώμα μας. Αλλά δεν είναι ο κορονοϊός σώμα μόνο. Σώμα, νους, πνεύμα, ψυχή. Σε ένα τέτοιο χώρο που θα πάνε τα παιδιά μου να παίξουν, μαθαίνοντας συγχρόνως τι περιέχει μια μπανάνα, γιατί γι' αυτό φωνάζω πάντα, ξέρουν στα 10 χρόνια τους να μιλάνε δύο γλώσσες, να παίζουν δύο όργανα μουσικής ή να είναι αθλητές, ξέρουν να γυρνάνε από το σχολείο στο σπίτι, από τα 5 μέχρι τα 10 μάθαινε να γυρνάνε από το σχολείο στο σπίτι χωρίς να τα κλέβουν και να τα διάζουν στον δρόμο και δεν ξέρουν τι περιέχει μια μπανάνα. Αυτό είναι ατόπιμα μέγιστο των πρώτων γιατρών που είναι οι δάσκαλοι, αλλά και όλων των γονέων. Αυτό πρέπει να το δείτε. Γονείς, τι περιέχει μια μπανάνα, μάθετε πρώτα εσείς και μάθετε το και στο παιδί σας. Αν μάθετε τι περιέχει η μπανάνα, θα ξέρει και το δέντρο που το παράγει, θα ξέρει ότι το δέντρο είναι μέρος της φύσης και ότι μας εξυπηρετεί και ότι θέλουμε να τη φροντίζουμε γιατί μας φροντίζει. Και η φύση αυτή είναι η δημιουργία που είναι τόσο σοφά, επίησε ο Κύριος, οπότε μπορείς να πεις ότι εδώ αυτή η φύση θα μου δώσει τα υπνοστοιχεία και θα μάθω ποια είναι αυτά από τα διάφορα δέντρα της και έτσι θα έρθω και πιο κοντά στη δημιουργία, πιο κοντά στο Θεό. Είναι μια διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά. Δεν θα έρθει ούτε το μαγικό ραβδί, ούτε ο κάποιος ηγέτης ο οποίος θα μας βγάλει από αυτή την ατραπό και θα μας οδηγήσει πάλι σε τι, στο πόσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη λέξη ελευθερία και πόσο αντιλαμβάνεται τη λέξη φως. Πώς αντιλαμβάνεται τη λέξη πνευματικότητα που έχει χαθεί. Πώς το καθορίζεις αυτό. Αυτό είναι δουλειά ολόκληρων κοινωνιών για να γίνει σωστά. Και πάντα αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από πάνω με επιβολή. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα πούνε όχι, εγώ δεν θέλω αυτό. Αυτό ξεκινάει από μέσα, από τα γενοφάσια από κάτω, βαθιά, από τις ρίζες. Οι δάσκαλοι είναι οι πρώτοι γιατροί. Σώμα, νους, πνεύμα, ψυχή. Κλείνω με αυτό. Είμαστε όλοι βουλημικοί. Είμαστε όλοι βουλημικοί. Ο βουλημικός θα πάρει, θα φάει, θα πάει στην τουαλέτα και θα τα βγάλει. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα φάμε και θα αρχίσουμε να παίρνουμε χαπάκια. Χοληστερίνης, πίεσης, ζάχαρο. Βουλημικός είσαι. Όταν έχεις καταλήξει να παίρνεις χαπάκι για την πίεση, για το ζάχαρο ή για την χοληστερίνη, είσαι βουλημικός. Γιατί μπορούσες να σταματήσεις να τρως με τον τρόπο που τρως και να αλλάξεις και συμπεριφορά, γιατί δεν είναι μόνο το σώμα που νοσεί, νοσεί και το πνεύμα σου, τα αντανακλαστικά σου. Ότι απλώνεις το χέρι και παίρνεις και το επόμενο κομμάτι γλυκού, ψωμιού ή οτιδήποτε είναι αυτό που φταίει για την κατάστασή σου. Άπαξ και παίρνεις χαπάκι, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Και αν δεν αλλάξεις αυτό που δεν κάνει σωστά, συνεχίζεις να είσαι βουλημικός. Τους βολημικούς, τους άγουν. Η άρκηση. Γιατί στον βουλημικό θα του δώσεις αυτό που θέλει. Και ο άρκησος τι θέλει, να του πεις μπράβο, επειδή σου έδωσε αυτό που θέλεις. Θέλω μια θέση στο δημόσιο. Για να έχω την ησυχία μου. Για να κάθομαι μέσα στην πόλη και να εξαρτώνω από ένα μισθό ή ένα επίδομα. Η πόλη είναι το νησί της Καλυψούς. Ζεις σαν πρίγκιπας. Για να φας, πας στη γωνία και παίρνεις ένα γύρο, παίρνεις τα τσιγάρα σου και τον καφέ σου. Δεν χρειάζεται να σκάψεις για να θελήσεις και να φας. Δεν χρειάζεται να ξυλέψεις για να έχει ζέστη. Είσαι βασιλιάς. Και εσύ είσαι ο πιο φτωχός, έτσι μόνο. Δεν χρειάζεται. Είσαι βασιλιάς. Γιατί όλοι μας συνειδητοποιούμε τι θα έπρεπε να κάνουμε. Όλοι μας θα έπρεπε να ασχοληθούμε και με τη φύση και με τη γη. Και να πάρουμε τα παιδιά μας να μην είναι κολλημένα στα τάμπλετ και στις οθόνες. Και εμείς να μπορούμε να σηκώσουμε την αφεντιά μας από τον καναπέ και να πάμε στο χωράφι του παππού που το έχουμε ξεχάσει 20 χρόνια. Και κάθεται εκεί και δεν κάνει τίποτα. Το ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε, γιατί αυτή είναι η απάντηση στο ψέμα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, η αυτάρκεια δηλαδή, αυτάρκεια, δηλαδή την αυτάρκεια τώρα, και έτσι μπορείς να απαντήσεις σε όλους αυτούς τους περίεργους που σου λένε για να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να έχεις green pass.
το οποίο δεν αποδεικνύει τίποτα. Για να διασκεδάσει του ήλιου σου πρέπει να έχει green pass, το οποίο δεν αποδεικνύει τίποτα πέραν του ότι εμβολιάστηκε. Το ότι νοσεί και μεταδίδει δεν του αφορά. Μα κοροϊδεύει το σύστημα, στα μούτια, στα μούτρα μα και δεν αντιδρούμε. Δεν αντιδράσαμε ποτέ σε πάρα πολλά πράγματα μέχρι τώρα, 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ξέρετε πόσα θέματα υπήρξαν 20 χρόνια. Σκεφτείτε μόνο σε αυτά, μια λίστα ολόκληρη. Οπότε το βουλευτικό τον ελέγχει ο Νάρκησο. Γιατί του δίνει αυτά που θέλει και ο Νάρκησο απλά θέλει την ψήφο σου. Θέλει τον μπράβο σου. Και έτσι, πέραν αυτού, εκτός από βουλευτική της ύλη, γίνανε και βουλευτική του πνεύματος. Το ωραίεστε, ό,τι βλέπουμε το θέλουμε. Δεν έχουμε μάθει ότι υπάρχει μέτρον, μέτρον άριστον. Δεν μάθαμε ποτέ ότι η ύλη οδηγεί κάποιους καπιταλιστές σε μαύρο καπιταλισμό, γιατί δεν είναι κακός ο καπιταλισμός, όπως δεν είναι κακή και η ενέργεια, δεν είναι κακή και η τεχνολογία. Τίποτα δεν είναι κακό, δεν υπάρχει κακό ως προς το οτιδήποτε είναι εκ Θεού πάνω στη φύση αυτή τη δημιουργία. Όλα είναι δυνατόν να γίνουν, γιατί εκ Θεού πορεύεται η γνώση των επιστημόνων. Αλλά κάποιοι διαχειριστές επιλέγουν να μην είναι και να μην ζουν εν Θεό, να ζουν στο διάβολο, να ζουν μέσα στο σκοτάδι και να κοιτάνε μόνο για την ύλη και το μαύρο καπιταλισμό τους. Τίποτα δεν είναι κακό, οι διαχειριστές φταίνε για το πώς διαχειρίζονται την τεχνολογία, την ύλη, την επιστήμη. Εμένα θέλω να με χαρακτηρίζει το εξής, και έτσι θα σταματήσω, ανοσοποίηση τώρα, αλλά όχι μόνο το σώμα ανοσοποίηση, βιταμίνη D, ψεδάργυρο, β12, φιλικό, είναι 10 ουσίες. Αν τις ελέγξετε αυτές τις 10 ουσίες, θα έχετε μια μακροβιότητα και θα θυμάστε το όνομά σας όταν θα είστε 90. Αλλά ανοσοποίηση τώρα και του πνεύματος, ανοσοποίηση και του αντανακλαστικού αυτού που πάνε να φτιάξουν τώρα κάτι περίεργα αντανακλαστικά στον κόσμο, και ανοσοποίηση της ψυχής. Δεν μπορεί να απέχεις μέσα σε αυτή την 24μηνη παροδία από την Εκκλησία και να νομίζεις ότι θα γλυκώσεις από αυτό που έρχεται, το σκοτεινό. Θα απορροφηθείς από το σκοτάδι. Πρέπει να είσαι δεμένος με το φως για να γλυκώσεις από το σκοτάδι που έρχεται. Το σκοτάδι που έρχεται, να ξέρετε, δεν θα έχει καν διαχειριστές ανθρώπους. Θα είναι ένας διαχειριστής, ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα, το οποίο θα λέει αυτό θα πάει προς εκείνη την κατεύθυνση και για να γίνει αυτό θα λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα με αυτή τη σειρά. Και θα είναι αποτέλεσμα, αποκύημα μιας άρρωστης φαντασίωσης ενός υπολογιστή, ενός σούπερ υπολογιστή. Ενός υπολογιστή από αυτούς που ξέρουν να φτιάχνουν ο κύριος Gates και ο κύριος Elon Musk και που ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή αυτή την υποδομή για να το κάνουν. Εκεί το φως μπορείτε να το πάρει μόνο με διαλεκτική και μάλιστα από ανθρώπους που μπορούν να χειριστούν τον λόγο εν Θεό. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα, αυτό διαπιστώσαμε πριν λίγο. Εν Θεό. Οπότε ανοσοποίηση τώρα και διηγήστε το, βρείτε κι εσείς τι σημαίνει αυτό και του σώματος και του νου και του πνεύματος και της ψυχής. Και δεν συμφωνώ καθόλου και πλέον αποτάσσομαι το ταξάμι το μένουμε ασφαλείς που περιέχει κινδυνολογία, φόβο και ανηθικότητα, γιατί δίνει πάτημα σε κάποιους να λένε θα σε ασφαλίσω εγώ με τη δική μου παραγωγή στο εργοστάσιο ποια είναι αυτή και με ποια ηθική. Αλλά μένουμε υγιείς. Αντί μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς. Και έτσι κλείνει.